Στο Next Morning Show με τον Νίκο τη Μέρη και τον Πλάτωνα, σας είπαμε τι πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως να ακουμπάτε στα χείλη σας και κάναμε μία σύνδεση με τον Ιούλιο. Κορίτσια, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε γιατί πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως τι ακουμπάτε στα χείλη σας. Πες μας. Προσέξτε τι έπαθε μία κοπέλα από τη Νέα Ζηλανδία. Αντί για lip gloss, έβαλε κόλλα στα χείλη της, κόλλησαν τα χείλη της και όλη αυτά πήρε την αστυνομία για να καταγγείλει αυτή τη συντηρητική της ενέργεια. Καταλαβαίνετε πώς μιλούσε. Φαντάζεσαι μετά το τέτοιο να πήγε και να έκανε καμιά ερωτική πράξη και να κόλλουσε και αυτό πάνω. Αυτό θα ήταν ωραίο να συνέβαινε, ας πούμε, σε κάποιες σχέσεις που κάποιες κοπέλες παραμιλάνε. Ναι. Και πάμε τώρα να σας πω τι έκανε στη Φλόριντα το αγόρι αυτό το οποίο συγκατοικούσε με μια κοπέλα. Δεν του καθόταν η κοπέλα, τόσο καιρό ήταν ερωτευμένος με τη συγκάτοικη. Κάθεσε μόνο. Παιδιά! Λοιπόν, αυτή δεν τον ήθελε που λέτε. Αυτός αποφάσισε να την βγάλει φωτογραφίες γυμνές. Μπράβο. Και αμέσως μετά να πάει τις φωτογραφίες και να τις βάλει στο αυτοκίνητο της γιαγιάς της. Με μια υποσημείωση από κάτω ότι μόνη της δίνει τις φωτογραφίες στα διαδίκτυα και στα από εδώ και στα από εκεί, γιατί είναι ένα κορίτσι με χαλαρές αρχές. Πολύ καλά. Η γιαγιά που την ξέρει, τον πίστεψε. Η γιαγιά και τον πίστεψε και μη σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι με στραβωμένο το στόμα. Θέλω στο σημείο αυτό, κυρίες μου και κύριοι και λατρευτά μου παιδιά, να συνδεθούμε με τον Ιούλιο. Ο Τέμπορα, ο Μόρες. Ένα λεπτό γιατί πατάω το χιτόνα μου. Αυτή είναι και μακρύ. Ο Ιούλιος ο μήνας είναι, αλλά είναι επηρεασμένος, άστονα. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Άμα βολά. Λίγες πρόσκαιρες λεφώσεις. Σήμερα περιμένω με τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίος Μίνιους είσαι. Ντουμ Σπύρος Πέρο Μέρι. Μούλτουμ, νον μούλτα. Ναι, αμάν, τον φοβάμαι λίγο. Σεμπερίδεμ. Ναι, τον φοβάμαι. Έχει λίγο. Αντίο. Και το προφίλ του είναι λίγο. Και Ρεγκίνα Ρόζα Σάματ. Αμήν. Βίτε, et credere. Adios. Viva la vida loca, ade. Adios, yeah, yeah, yeah.